Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου με αφορμή το ναζιστικό χαιρετισμό του δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Πλεύρη, καταδικάζοντα μια τέτοια συμπεριφορά και μάλιστα μέσα στι δικαστικέ αίθουσε. Νομίζω ότι είναι περιττό να σημειώσω ότι ο συγκεκριμένο χαιρετισμό είναι απολύτω ασυμβίβαστο με την δεοντολογία του δικηγορικού λειτουργήματο και τη αρχές τη παραδόση του δικηγορικού σώματο. Ταυτόχρονα προσβάλλει τα εκατομμύρια θυμάτων του ναζισμού. Για συμπεριφορέ που προσβάλλουν και ξυπνούν ανατριχιαστικέ μνήμε από τι πιο μαύρε σελίδε τη ανθρώπινη ιστορία, έκανε λόγο δικηγορικό σύλλογο που χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη να αντιμετωπίζονται όπω ορίζει ο ποινικό κώδικα και ο κώδικα δικηγόρων, εφόσον δε η σχετική πράξη τελείται κατά τη διάρκεια τη δίκη, όπω σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο οφείλει να προβεί στα όσα προβλέπονται από το ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο. Να σημειώσουμε βεβαίω ότι αυτό. Και η επαναλαμβανόμενη αυτή συμπεριφορά δεν γίνεται στα πλαίσια της διαδικασίας ε, άσκησης ε, των καθηκόντων, των υπερασπιστικών καθηκόντων του δικηγόρου. Γι' αυτό το λόγο και έχει ασχεθεί ήδη πειθαρχή δίωξη από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, το οποίο και είναι μέλος. Για την υπόθεση διεξάγεται διπλή έρευνα τόσο από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών όσο και από τον Προϊστάμενο Εισαγγελία Αθηνών που ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση με βάση τι διατάξει του αντιρατσιστικού νόμου. Ο Δικηγορικό Σύλλογο τη Αθήνα έχει κινήσει πειθαρχικό έλεγχο προκειμένου να ερευνηθεί το περιστατικό και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενε πειθαρχικέ διαδικασίε. Με δικηγόρου, ωστόσο, να υποστηρίζουν ότι ο δημόσιο χαρακτήρα τη χειρονομία και η αποδοχή τη θα μπορούσε να οδηγήσει απευθεία σε πειθαρχικό συμβούλιο. Ενώ ο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών θα μπορούσε να προχωρήσει κατευθεία σε πειθαρχικό Συμβούλιο, μπήκε σε μια διαδικασία διερεύνηση υπόθεση, αν έγινε έτσι, αν έγινε αλλιώ. Σε μια παράλογη λογική, αφού είναι βεβαιωμένο και ο ίδιο το δέχτηκε. Ε, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο αντίληψη και χρήση αυτών των ομάδων, ε, οι οποίε όπω είπαμε είναι εύκριστε για το σύστημα όταν του χρειάζεται.